Καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του Κεραυνού για την νίκη της. Να τους ευχηθώ καλή επιτυχία και κυρίως στα ευρωπαϊκά διοργανώσεις. Νομίζω το υλικό που έχει ο Κεραυνός φέτος μπορεί να φτάσει αρκετά μακριά στην Ευρώπη και μακάρι να το καταφέρει να έχουμε και κέρδος ως Κυπριακό μπάσκετ. Τώρα όσον αφορά το σημερινό μου παιχνίδι, παρόλο που ήρθαμε με αρκετές ιδιαιτερότητες, κάποια προβλήματα τραυματισμού, αλλά για το γεγονός ότι είχαμε καινούριο παίχτη, ο οποίος ήταν μόλις δύο μέρες στην ομάδα, καταφέραμε και γίναμε σε μεγάλο βαθμό, θα έλεγα, ανταγωνιστική κόντρα σε μια πιο έτοιμη ομάδα και πιο έμπειρη ομάδα από εμάς. Και το μεγαλύτερο κέρδος θεωρώ που είχαμε σήμερα είναι ότι δείξαμε ότι δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από την ομάδα του Κεραυνού, την περσινή πρωταθλήτρια. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μένα σήμερα ως προπονητής να δω τις αντοχές μας, τις ικανότητες μας κόντρα στην περσινή καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος, στην έδρα της μάλιστα, και δείξαμε ότι δεν είχαμε κάτι να ζηλέψουμε από αυτούς. Δυστυχώς τα προβλήματα που προανάφερα, λίγο καινούργιος παίχτης που έδειξε ότι μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ στη συνέχεια. Λίγο το ότι είμαστε καινούργια ομάδα, δεν είχαμε περισσότερη διάρκεια στην καλή μας απόδειξη. Ήταν χαρακτηριστικό το ότι βρεθήκαμε 5 πόντους μπροστά, σε ένα λεπτό μείναμε 2 πίσω. Ήταν ισοπαλία το παιχνίδι πριν να πάμε 47 δευτερόλεπτα πριν να λύσει το πρώτο ημίχρονο, βρεθήκαμε και 8 πίσω. Φτάσαμε μέχρι τους 16, το ρίξαμε στους 7. Αυτά είναι δείγματα ομάδας που ακόμη δεν είναι έτοιμη 100%. Το γνωρίζουμε αυτό. Είμαστε σχεδόν 100% καινούργια ομάδα. Όμως ήταν πάρα πολύ ενθαρρυντικό αυτό που είδαμε. Το ευτύχημα είναι ότι χάσαμε και με μια διαφορά την οποία μπορούμε να καλύψουμε στο δεύτερο γύρο στο Λευκόθεο. Είμαστε μια ομάδα η οποία θα παλέψει με τον Κεραυνό και με την ΑΕΚ, όπως δείχνουν τα πράγματα για το πρωτάθλημα. Και το ευχάριστο είναι ότι δείχνουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, ότι δεν έχουμε να ζηλέψουμε οτιδήποτε από αυτές τις δύο ομάδες. Μετά από 3 χρόνια πρέπει εγώ να προσαρμοστώ με τον τρόπο που σφυρούν και οι διαιτητές, και δεν το λέω ειρωνικά, ότι πρέπει να προσαρμοστώ για να εξηγήσω στους παίχτες μας ότι ήμουν διαφορετικός, ήμουν διαφορετικά το πώς ήθελα την άμυνα από την ομάδα μου, με το πώς φιλούσα στις χώρες που ήμουν. Εδώ είναι κάτι διαφορετικό. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ειρωνικά που το λέω, ούτε είναι μορφή προς τη διαιτησία, όμως διαφορετικά σφυρούν εδώ. Άρα πρέπει να προσαρμοστώ και εγώ και οι παίχτες μου σε αυτόν το είδος των σφυρημάτων. Συγχαρητήρια εγώ μια φορά στον Κεραυνό και στον φίλο μου Χριστόφορο. Κάθε επιτυχία στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Anything I'm supposed to say in particular, just talking about the game. Oh, okay. you know, I thought it was a great game out there. I thought we fought hard, both teams on both ends of the floor. Unfortunately, we weren't able to pull it out, but I applaud the effort. I know with coach and the team, we came into this game prepared. You know, we watched a lot of film, went over their sets, and we felt comfortable going out there. And, you know, we showed signs of what we could do. You know, like I said, unfortunately, we could have pulled it out. But on the bright side, we're going into our next game feeling confident. We like that we brought in our new player, John, and we feel like he's going to help us out and bring a lot to this team. And I'm excited about the future for this club. Ο παίχτης Ουάστον έχει πει ότι ήταν ένα καταπληκτικό παιχνίδι με πολύ ένταση και από τις δύο πλευρές. Ένιωθε ότι ήταν πολύ καλά προετοιμασμένος στο να έρθει στον αγώνα εδώ να παλέψουν το παιχνίδι, ότι είχαμε κάνει αρκετά βίντεο. Είναι και πολύ ενθουσιασμένος στο νέο αποκτήμα της ομάδας μας, τον Τζον, και είναι πολύ αισιόδοξος για τη συνέχεια του προαθλήματος και περιμένει τον επόμενο αγώνα. Εντάξει, καταρχήν είναι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή για μένα σήμερα. Χωρίς καμία δόση θεάτρου ή για λόγια παραπάνω. Εντάξει, για πρώτη φορά βρέθηκα αντίπαλος με τον προπονητή, ο οποίος με έκανε προπονητή, μου έδωσε την ευκαιρία, δούλεψα χρόνια δίπλα του και έτσι είναι αλήθεια ότι νιώθω περίεργα για αυτό το πράγμα.
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ήθελα να έρθει ο Κίνγκ στη δημοσιογραφική διάσκεψη, γιατί έτσι μαζί οι τρεις μας ζήσαμε αρκετά μεγάλες στιγμές, με κυριότερον τον Τόνι, ο οποίος ήταν ο οδηγός αυτής της κατάστασης. Τώρα, όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι, ξέραμε ότι το ΑΠΟΕΛ είναι μια ομάδα που παίζει πολύ physical, με πολύ ένταση στο παιχνίδι της. Έχουμε πάρα πολύ παρόμοια πράγματα στο παιχνίδι μας, ειδικά όσον αφορά το αμυντικό κομμάτι. Και νομίζω ότι και οι δύο ομάδες ανταποκρίθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό στην πίεση και στην ένταση που έβαλε ο ένας του άλλου. Γιατί ξέρω πολύ καλά και πώς προπονιέται το ΑΠΟΕΛ στην προπόνηση και είμαι σίγουρος ότι είναι συνηθισμένοι σε αυτές τις συνθήκες. Τώρα, όσον αφορά τη διακύμαση του παιχνιδιού, νομίζω ότι κάναμε έναν καλό παιχνίδι. Μέχρι το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου καταφέραμε και ξεφύγαμε 16 πόντους. Δυστυχώς δεν είχαμε διάρκεια στο τέταρτο δεκάλεπτο. Σίγουρα έγιναν κάποια λάθη που δεν έπρεπε να γίνουν. Ίσως και η κούραση στο τέλος να έπαιξε το δικό της ρόλο, γιατί εντάξει, ήρθαμε και από μια μεγάλη προσπάθεια από έναν πολύ σημαντικό παιχνίδι που κάναμε εκτός έδρας στο Βέλγιο. Παίξαμε μετά από τρεις ημέρες και φάνηκε ότι δεν είχαμε και διάρκεια στην απόδοσή μας. Νομίζω σήμερα στάλει ένα μήνυμα ότι οι δύο ομάδες θα είναι βασικοί διεκδικητές του τίτλου. Σίγουρα θα βρεθούμε αρκετές φορές, πιθανότατα και στα μεγάλα παιχνίδια, στα πλέοφς και στο κύπελλο. Και εύχομαι να συνεχίζουν να γίνονται παιχνίδια ανταγωνιστικά. Εύχομαι και εγώ με τη σειρά μου να έχουμε ένα καλό πρωτάθλημα και καλή συνέχεια στο ΑΠΟΕΛ. First off, a lot of respect for ΑΠΟΕΛ. We knew they were going to come in and play hard and we just had to come in and take care of business and defend home court. We know it's a possibility that we're going to see them later on in the playoffs. And, you know, just want to say a good game to them. And that's pretty much it.